techblog.gr είμαι ο Κώστας Βλαχάκης και σήμερα θα σας παρουσιάσω το Nokia Lumia 520. Το Lumia 520 έρχεται με οθόνη αφής 4 ινσών, ανάλυση 800x480 pixels, διπύρινο επεξεργαστή χρονισμένο στο 1 GHz και μνήμη RAM 512 MB. Ενσωματώνει κάμερα 5 MP χωρίς LED flash, με δυνατότητα λήψης βίντεο HD, δηλαδή επίπεδου 1280x720 pixels. Δεν έχει μπροστινή κάμερα, έχει όμως NFC, η μπαταρία του είναι 1430 mAh, ο αποθηκευτικός του χώρος, ο ενσωματωμένος 8 GB, δέχεται κάρτες μνήμης microSD έως 64 GB και τρέχει την πιο πρόσφατη έκδοση του λειτουργικού συστήματος Windows Phone 8. Πάμε να κάνουμε μαζί το hands-on! Εδώ είμαστε λοιπόν παιδιά με το Lumia 520 και θα ήθελα να ξεκινήσουμε κουβεντιάζοντας για την εξωτερική εμφάνιση του κινητού. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι σαν μέγεθος είναι πάρα πολύ ικανοποιητικό και μ' αρέσει πάρα πολύ στην παλάμη μου. Συγκεκριμένα δεν θα έλεγα έτσι με κάποια δόση υπεροψίας ότι θα το χρησιμοποιούσα για δεύτερο κινητό, θα μπορούσα να το χρησιμοποιήσω και για πρώτο. 199€, 4 ίντσες οθόνη, διπύρινος επεξεργαστής, σημαντική έλλειψη του LED flash. Να σας πω την αλήθεια, εγώ βέβαια με το LED φωτογραφίες δεν τραβάω, κοιτάζω να έχω το θέμα μου σε κάποιο φωτεινό σημείο. Να μου πεις τώρα αν είσαι σε κλαμπ, σε σκοτάδια με φίλους, εντάξει, θες να τραβήξεις μερικές φωτογραφίες ή κάπου αλλού νύχτα κάποιο βίντεο. Δεν θα πω ότι δεν πειράζει που δεν έχει LED flash, πειράζει και παρότι κάνει 199€ και είναι το πιο οικονομικό Nokia Lumia smartphone, δεν θα έπρεπε η Nokia να το αφήσει έτσι και να ουσιαστικά να σε σπρώχνει σε μια κατηγορία πάνω για να, ή να σε κάνει να αισθάνεσαι ότι έδωσες λίγα λεφτά που δεν είναι λίγα, 200€. Βρίσκεις αρκετά άλλα αξιόλογα smartphone σε εκείνη ακριβώς την τιμή. Παρ' όλα αυτά, εδώ έχουμε ένα Nokia κινητό με την ποιότητα κατασκευής της Nokia, δεν τα αφήνει στην τύχη του τα πράγματα, όπως και το λειτουργικό μέσα τα Windows Phone, συγκεκριμένα η έκδοση 8, είναι πάρα πολύ περιποιημένη και έχει αναπτυχθεί σωστά από τη Microsoft, ώστε να μην υπάρχουν κολλήματα και όλα να δουλεύουν ρολόι στο κινητό. Τώρα που κουβεντιάζω βέβαια για κολλήματα, να σας εκμυστηρευτώ ότι είναι το πρώτο smartphone που μου κόλλησε και συγκεκριμένα όταν ήμουνα στην εφαρμογή μέσα με τα παιχνίδια και προσπαθούσε να κάνει ενημέρωση. Εδώ δηλαδή κατά τη διάρκεια που έκανε ενημέρωση είχε φάει νωρίτερα πριν ξεκινήσω το βίντεο ένα κόλλημα και δεν λειτουργούσε, δεν χρειάστηκε να του κάνω restart, απλά περίμενα έτσι 10-15 δευτερόλεπτα και ξεκόλλησε. Πρώτη φορά μου συμβαίνει αυτό σε Lumia, σε Windows Phone 8 και γενικά Windows Phone smartphone. Να δούμε σε ό,τι αφορά την εμφάνιση του κινητού ότι έχουμε το καπάκι του, είναι αυτό εδώ, αν και είναι στα specs παχουλό και όχι μόνο στα specs, το βλέπουμε και εδώ πέρα, είναι χοντρή η θήκη αυτή πίσω, είναι 9,9 χιλιοστά. Παρόλα αυτά δεν μπορώ να πω ότι την ώρα που το κρατάς αισθάνεσαι ότι είναι παχύ, δηλαδή έχει και αυτή την κούρμπα εδώ πέρα που κάνει, να το φέρω κοντά να το τσεκάρουμε, να το, και το οποίο σου δίνει μια πολύ ωραία αίσθηση όταν το κρατάς. Θα βγει σε διάφορα χρώματα το πίσω καπάκι, μπροστά πάντα μαύρο θα είναι το κινητό, το πίσω καπάκι όμως θα βγει σε διάφορα χρώματα και με αξεσουάρ, κάποιο έξτρα καπάκι μπορείτε να προσθέσετε και ασύρματη φόρτιση στο Lumia 520. Η μνήμη είπαμε είναι 8 GB, η κάμερα 5 MP χωρίς LED flash, 4 ίντσες οθόνη 800x480 pixels και μπαταρία 1430 mAh. Θα το ξανανοίξω να μπω μέσα, να ανοίξουμε μια ματιά πως είναι. Από όπου θέλεις το ανοίγεις βασικά, δεν έχει κάποιο δοντάκι, αλλά εύκολα βγαίνει. Εδώ λοιπόν η κάμερα, μπαταρία 1430, υποδοχή για κάρτες μνήμης microSD, υποδοχή για κάρτες SIM, microSIM, το μεγάφωνο εδώ και συνολικά πως είναι μέσα το κινητό, προστατευμένο, ωραίο, φαντάζομαι και λίγο νερό να στάξει κάπου, μάλλον
να το ακουμπήσει κάπου σε νερά και μόνο που είναι έτσι σαν βάρκα θα το έλεγα, δεν νομίζω να δημιουργήσει πρόβλημα. Εκτός αν πάρει από εδώ και πάει στην μπαταρία, δεν νομίζω. Πάντως είναι ωραίο προστατευμένο, όχι αδιάβροχο. Φυσικά λέμε τώρα, γιατί έχω δει να αφήνουν κινητά σε βρεγμένο τραπέζι την ώρα που τρώνε και να μην ανοίγει μετά. Camera button, dedicated camera button. Μ' αρέσει αυτή η αντίθεση που έχει το μαύρο με το λευκό και το Nokia που είναι με μαύρα γράμματα, μαύρη γραμματοσειρά εδώ πέρα, πολύ ωραίο. Και μια αίσθηση πίσω μαλακό πλαστικό, όχι μαλακό, τύπου μάτα ας πούμε, σαγρέ ελαφρώς, που δίνει μια πολύ ωραία αίσθηση. Μ' αρέσει το λευκό χρώμα, υπάρχουν και άλλα καπάκια, πράσινο, μπλε, νομίζω πράσινο, μπλε πάντως κόκκινο, κίτρινο, εδώ έχω το λευκό. Τι άλλο, capacitive πλήκτρα μπροστά, back button, home, search. Λεπτομέρειες για τα Windows Phone 8 δεν θα μπω, δεν θα κάνω, δηλαδή εντάξει, έτσι, απλά να ανοίξουμε στις ρυθμίσεις. Κλασικά πράγματα, αν διαβάσετε, αν δείτε μάλλον οποιοδήποτε άλλο βίντεο έχουμε τραβήξει με Windows Phone 7, 7,5 ή 8, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, το σύστημα εδώ, οι εφαρμογές ρυθμίσεις εδώ πέρα και το μενού της συσκευής εδώ πέρα, το ένα κάτω από το άλλο, όλες οι εφαρμογές που έχουμε εγκαταστήσει από το Windows Phone Store, το οποίο μπορώ να πω ότι μιας και είχα σχετικά αρκετό καιρό να πιάσω στα χέρια μου Lumia συσκευή, έχει εμπλουτιστεί πάρα πολύ με μπόλικες εφαρμογές και πλέον δεν νομίζω να λείπει κάποια που έχετε αλλού. Δηλαδή νομίζω μόνο το Instagram, τουλάχιστον από τις έτσι trendy, τις γνωστές, δεν έχω βρει. Nokia Collection, κάποιες εφαρμογές που έχει αναπτύξει η Nokia, όπως έχει αναπτύξει και η HTC ή η Huawei. Huawei μου αρέσει να τη λέω εγώ, στα Windows Phone κινητά και δεν θα τη βρείτε σε άλλα. Δηλαδή εδώ βλέπετε Nokia Corporation, το Beamer, δημιουργικό σύστημα, studio μάλλον, CinemaGraph, δημιουργίας ανάπτυξης Nokia Corporation μόνο σε Lumia smartphones. Και ας πάω πίσω. Sorry. Εδώ, εφαρμογές, να ρίξουμε μία ματιά στη Stop δωρεάν για να δείτε κι εσείς μόνο σας τι καινούριο έχει το Application Store των Windows Phone κινητών. Να πω ότι αυτό που με εντυπωσίασε με το Lumia 520 είναι η ευαισθησία του Wi-Fi. Συγκεκριμένα στο χώρο που βρίσκομαι πιάνω από αρκετά μεγάλη απόσταση. Είναι το modem router που πιάνω Wi-Fi, μιας και έχω ζητήσει τον κωδικό από φιλικό πρόσωπο που κατοικεί εδώ κοντά, γιατί δεν θέλω να μπαίνω στη διαδικασία να ανοιγοκλίνω εγώ το δικό μου Wi-Fi μέσα στο σπίτι και να με πυροβολάει, θα έλεγα. Ένα δικό μου κόλλημα είναι, οπότε θέλω να πω από την απόσταση εκείνη με οποιοδήποτε Android smartphone, πολλές φορές ακόμα έχω και πρόβλημα να μην συνδέομαι καθόλου. Εδώ πέρα μου έκανε πραγματικά μοναδική εντύπωση με μία γραμμούλα που πιάνει ίσα ίσα το πως ούτε αποσυνδέσεις έχουμε ούτε τίποτα. Αυτό θέλω να το καταλογίσω, να το αναδείξω στα θετικά του Lumia 520, ότι με το Wi-Fi θα είστε πραγματικά super. Βλέπετε ότι για να ανοίξει βιντεάκι σε πάει στο ανοίγει full screen, δεν μπορεί να το παίξει μέσα. Μιας και ήμασταν εκεί όμως, ας πλοηγηθούμε λίγο μέσα να δούμε τι ακριβώς πως είναι η εμπειρία χρήσης με τον browser. Τέλεια. Όλα ωραία, όλα καλά με το Lumia 520. Κεντρικές οθόνες εδώ πέρα θα το έχετε δει. Μπορούμε να μετακινήσουμε τα εικονίδια. Live Dials ονομάζονται. Να τα μεγαλώσουμε ή και να τα εξαφανίσουμε. Πάμε μουσική και βίντεο. Να ασχοληθούμε λίγο με το μεγάφωνο της συσκευής. Είναι δυνατό το μεγαφωνάκι. Κάνεις μπούγιο που λένε. Δεν είναι όμως καθαρή ιδιαίτερα η ποιότητά του. Πάντως ότι
τη φασαρία σου, ας πούμε, ή να ακούς, να ακούς δυνατά, να ακούς μέσα σε περιβάλλον που έχει πολύ θόρυβο, θα ακούσεις από το μεγάφωνο, βαράει που λέμε. Βρίσκεται όμως και σε ένα περίεργο σημείο, με την έννοια ότι αν κρατάς έτσι τη συσκευή και βλέπεις κάποιο βιντεάκι, μπορεί και να το κρύβεις από πίσω. Βλέπετε αυτό που σας λέω, στο σημείο που βρίσκεται εδώ. Θα το κρατάς διαφορετικά, αλλά είναι πέφτει πάνω σε εκείνο το σημείο. Το έκλεισα, πάω εδώ. Να πάμε και στα βιντεάκια μας. Να δούμε αυτό εδώ. Μ' αρέσει η οθόνη. Μ' αρέσει η οθόνη του, πραγματικά. Δεν είναι κάτι σε Steel Clear Black Display, όπως το ονομάζει Nokia ή κάτι άλλο. Μια LCD οθόνη 800x480 pixels έχουμε. Βλέπετε ότι και το γκρι είναι αρκετά γκρι, δεν έχουμε πολύ καλό contrast. Αλλά παρόλα αυτά, δεν ξέρω, είναι αξιοπρεπέστατη θα τη χαρακτήριζα. Και εντάξει, μπορεί να μην είναι φοβερή στα χρώματα. Βλέπουμε εδώ και πόσο γρήγορα μπορεί να καταλάβει. Έχει ένα μικρό κόλλημα μέχρι να φορτώσει το σημείο που θα το πάμε. Εντάξει, Full HD βίντεο παίζουμε εδώ πέρα. Παρ' όλα αυτά η οθόνη του μου αρέσει. Βγαίνω πίσω και θα πάω να ρίξουμε μια ματιά στις φωτογραφίες. Άλμπουμ, ας μπω εδώ, να ξεκινήσω με αυτή. Να κάνουμε και το zoom in, zoom out. Θέλει λίγο να την φορτώσει. Βλέπετε στο πολύ γρήγορο. Α, τώρα πήρε. Πήρε τα πάνω του που λένε. Okay. Νομίζω ότι τα πάει μια χαρά και μου αρέσει. Μου αρέσουν και τα χρώματα, εντάξει δεν είναι τα πλούσια, τα έντονα, τα κορεσμένα να ευχαριστηθείς, αλλά νομίζω ότι είναι μια χαρά και τουλάχιστον δεν θα την έλεγες ξεπλημένη. Ωραία, είδαμε και φωτογραφίες, ακούσαμε μουσική, είδαμε βιντεάκια, τσεκάραμε browser, μπήκαμε στο store με τα applications. Back button εδώ παρατεταμένα πατημένο για να δούμε ποιες εφαρμογές βρίσκονται παγωμένες στο background και μπορούμε να συνεχίσουμε εκεί να τις τσεκάρουμε. Ναι, σαφίξ, πάλι στο store μπήκα και ίσως να τι να κάνω, να βάλω, ορίστε αυτό το HTC, το θυμάστε, το HD7 με Windows Phone 7, ένα από τα πρώτα. Πάμε να μπούμε μέσα, μέσα στην κάμερα να τσεκάρουμε. Και πηγαίνοντας πίσω μπορούμε να μπούμε μέσα στο μενού με τις φωτογραφίες και τα βίντεο που έχουμε τραβήξει με την κάμερα του Lumia 520. Το βλέπετε, εδώ είμαστε σε ρυθμίσεις κάμερας, σε λειτουργία κάμερας και πας. Ωραίο αυτό. Ρυθμίσεις φωτογραφιών, στα 5 MP δεν σε αφήνει να τραβήξει κάτι άλλο, να ρίξει δηλαδή το μέγεθος. Ρυθμίσεις βίντεο HD ή 800x480 pixels, WVGA. Φύγαμε και από την κάμερα. Μια κάμερα που θα έλεγα ότι είναι αξιοπρεπέστατη. Στο βίντεο δεν τα πάει και πάρα πολύ καλά, αλλά στις φωτογραφίες βγάζει μια χαρά φωτογραφίες. Δηλαδή, ό,τι περιμένεις από μια πεντάρα κάμερα ενός κινητού που κάνει 200 ευρώ. Δεν ξέρω, ίσως δεν έχετε δουλέψει. Έχω και κάποια κλίση μέσα στο δεύτερο κινητό, κάποιος με θυμήθηκε τώρα. Δεν ξέρω, εντάξει, ίσως όσοι δεν έχετε δουλέψει
smartphones με πάρα πολύ καλές κάμερες, να μην μπορείτε να καταλάβετε τι σας λέω, αλλά αυτό έτσι για να σας μεταφέρω αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι ok η κάμερα, δηλαδή θα σας βγάλει την καθημερινότητά σας. Όσους μήνες κρατήσετε το Nokia Lumia 520, μια χαρά, θα έχετε ωραίες φωτογραφίες στον υπολογιστή σας και στην οθόνη του κινητού για να θυμάστε τις όμορφες στιγμές σας. Εξακολουθώ να σχολιάζω όπως και όλοι σας. Κάποιοι θα κλείσετε το βίντεο πριν καν ξεκινήσει, μόλις μάλλον στα πρώτα του λεπτά, όταν μάθετε ότι δεν έχει LED flash, θα πείτε εντάξει, για επόμενη συσκευή. Αυτά λοιπόν παιδιά σχετικά με το Lumia 520 και πάμε να κλείσουμε με τον επιλόγο. Αυτό ήταν λοιπόν παιδιά το Lumia 520, 199€, με 199€ παίρνεις οθόνη 4 ίντσες, 800x480 pixels, διπύρινο επεξεργαστή, μνήμη RAM 512MB, 5MP κάμερα χωρίς LED flash, τα είπαμε αυτά, θέμα. Οι συγγενικές γραμμές είναι μια ιδιαίτερα αξιόλογη συσκευή. Όπως είπα και στην αρχή του βίντεο, θα μπορούσα ακόμα και για κύρια συσκευή να το χρησιμοποιήσω, γιατί εντάξει, τώρα είναι αρκετά υπεροπτικό και να λες ότι έχω ας πούμε μια ναυαρχίδα, μια κινητάρα και εντάξει θα έπαιρνα και με 200€ και ένα δεύτερο κινητό. Δεν είναι έτσι τα πράγματα παιδιά, οι εποχές είναι δύσκολες. Εδώ πέρα έχει πιάσει η Nokia έχει πιάσει το νόημα όχι μόνο της δύσκολης οικονομικής κατάστασης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, αλλά γενικά θέλει να αποκτήσει μεγαλύτερο μερίδιο παγκοσμίως στα λειτουργικά συστήματα και πιστεύω ότι με το 520 κάνει ένα πάρα πολύ γερό, δυνατό πρώτο βήμα και συνεχίζοντας σε αυτή τη λογική με smartphones των 200€ και άνω, πιστεύω ότι με τα στοιχεία δηλαδή που παίρνεις με 200€ με το Lumia 520 αλλά και τη συνολική εμπειρία χρήσης η οποία είναι πάρα πολύ, είναι πολύ ok, πιστεύω ότι θα τα καταφέρει και τα Windows Phone κινητά θα αποκτούν όσο περνάει ο καιρός μεγαλύτερη, θα πηγαίνουν σε περισσότερη μάζα, θα αποκτούν ευρύτητα. Γιατί είχαμε και τα προβλήματα με το Application Store, τους προηγούμενους μήνες λέγαμε δεν έχει εφαρμογές το ένα τ' άλλο ή πολλά σχόλια, η Nokia δεν θα τα καταφέρει το ένα τ' άλλο. Εγώ βλέπω ότι πέρασε δύσκολα, 40 κύματα πέρασε, όχι η ίδια, αλλά την περάσανε και άλλοι. Όλοι, ο ανταγωνισμός με παπαγαλάκια, αλλά και γενικά, όχι ότι δεν είχε πρόβλημα στην αρχή, όχι ότι δεν θέλαμε περισσότερα, αλλά τουλάχιστον κάθισε, φρόντισε, προχώρησε, επένδυσε, ανέπτυξε και τουλάχιστον εγώ όπως κρίνω αυτή τη στιγμή το 520 με το λειτουργικό σύστημα που έχει μέσα, το άνοιγμα της πόρτας του προς το Application Store με τις αξιόλογες εφαρμογές και το πλήθος, την πληθώρα εφαρμογών που έχει μέσα και τα 200€ που παίρνω από το 520, νομίζω ότι είναι ότι η Nokia και το λειτουργικό σύστημα της Microsoft βρίσκονται σε καλό δρόμο. Techblog.gr, είμαι ο Κώστας Βλαχάκης, μέχρι το επόμενο επεισόδιο, bye bye!